πάντως στην εικόνα από τα πρώτα δύο παιχνίδια, πόσο αδικεί η βαθμολογία τον ΠΑΟΚ? Estamos no início deste grupo. As contas só se fazem no fim. Eu já disse isso várias vezes, não gosto de fazer contas durante o processo, durante o percurso. Estamos no bom caminho, a equipa está sólida no seu jogo. Tem sido esta a nossa dinâmica e identidade. E eu estou contente por isso, porque vemos a nossa equipa com uma identidade. Infelizmente hoje, a ter que haver um vencedor hoje aqui, teríamos que ser nós. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν μου αρέσει να κάνω να μετράω βαθμούς κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Μου αρέσει να κάνω τον απολογισμό στο τέλος. Οπότε αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι βλέπω μια ομάδα έτσι συμπαγή, μια ομάδα συνεπή στο αγωνιστικό της πλάνο. Μια ομάδα που η αλήθεια είναι πως σήμερα, αν θα έπρεπε να είναι κάποιος νικητής, νομίζω ότι αυτός θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς. Απέναντι σε μια πάρα πολύ δύσκολο κατάβλητη ομάδα, θεωρώ πως κάναμε ένα καλό παιχνίδι και ίσως αξίζαμε και κάτι παραπάνω. Περίμενε να εξελιχθεί έτσι το παιχνίδι, αγωνιστικά και τακτικά μιλώντας, με την Γρανάδα στο γήπεδό της, μια φορμαρισμένη ομάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ που ήταν ξεκούραστος βέβαια γιατί δεν είχε το παιχνίδι του Σαββατοκύριακο. Não concordo com isso, porque hoje em dia, com a qualidade que as equipas técnicas têm, jogar de 3 em 3 dias ou jogar de semana a semana, se me perguntarem a mim, se me derem 3 dias, eu prefiro jogar 3 dias porque temos qualidade suficiente para recuperar os jogadores e temos equipa suficiente para poder rodar se for necessário. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι δεν θα συμφωνήσω ακριβώς στο κομμάτι ότι ήμασταν πιο φρέσκοι, από την άποψη ότι πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί τόσο πολύ και τα τεχνικά επιτελεία έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που πλέον το να παίζεις ανά τρεις μέρες, μάλλον οι ποδοσφαιριστές μπορούν να ξεκουραστούν και να αποθεραπευτούν και να γίνει μια πάρα πολύ καλή αποκατάσταση και να είναι έτοιμοι να αγωνιστούν ξανά μετά από τρεις μέρες χωρίς κανένα πρόβλημα. Εμένα, παραδείγματος χάρη μου, δυνατόν η επιλογή στο ανάμεσα στο να παίζω ένα παιχνίδι την εβδομάδα ή να παίζω δύο παιχνίδια την εβδομάδα, θα προτιμούσα το δεύτερο. Eu pessoalmente não vi grande diferença naquilo que tem que ver com a capacidade física das duas equipas, porque para mim a capacidade física está sempre interligada com bola, e portanto acho que foi um jogo intenso das duas equipas, um jogo tático, é certo, mas com poucas oportunidades, mas na minha opinião muito bem disputado. Νομίζω ότι ήταν παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες προσπαθήσαν να το κερδίσουν, παρόλο που δεν υπήρχαν πάρα πολλές έτσι καθαρές ευκαιρίες, μπορώ να πούμε, ούτε για την μία αλλά ούτε και για την άλλη ομάδα. Ήταν ένα παιχνίδι σε τεντωμένο σκηνή. Οι λεπτομέρειες θα κρίναν τον νικητή. Τελικά ο βαθμός της ισοπαλίας είναι αυτό που παίρνουμε. Κάτι που κρίνει τον νικητή και δεν είναι ακριβώς λεπτομέρεια είναι το γκολ το οποίο λείπει από την ομάδα ενώ δημιουργεί ευκαιρίες. Τι είναι το στοιχείο που χρειάζεται να δώσει παραπάνω έτσι ώστε να καταφέρει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες της? Eu acho que temos que parar de ser negativos em relação a isso. Acho que nós temos que ser positivos, acreditar nos nossos jogadores, perceber que estamos a fazer as coisas, perceber que estamos a criar as oportunidades contra equipas que não concedem. Metemos uma num poste, foi mera infelicidade. É verdade que tivemos uma na cabeça do Varela e outra no Carol, mas o futebol é isto. Nós queremos sempre arranjar explicações para tudo, mas o futebol não é matemática, não é 2 mais 2 é 4. O futebol tem muitas vezes no jogo tem vida própria. Ο καμίνια είστε, δεν έχω δούβιδες. Νομίζω ότι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτός ακριβώς. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μαθηματικά που 2 και 2 κάνουν 4. Δεν μπορούμε πάντα να βρίσκουμε εξηγήσεις σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Έχει η δικιά του ζωή. Από την άλλη, αυτό που μας αφήνει ικανοποιημένους είναι το γεγονός ότι δημιουργούμε ευκαιρίες. Άρα θα πρέπει να υπάρξει έτσι πίστη στους ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα πάντα θετικά και να δούμε ότι το σημαντικό είναι το γεγονός ότι δημιουργούμε ευκαιρίες. Και από εκεί πέρα τα γκολ σίγουρα θα έρθουν και θα έρθουν με έναν τρόπο φυσικό.